Γεια σας και καλώς ήρθατε στα κορυφαία κρυπτονέα. Σήμερα 24/6/2022 και τα κορυφαία κρυπτονέα είναι τα εξής. Θα ξεκινήσουμε από το ανταλλακτήριο CoinFlex, το οποίο παγώνει σε αναλήψεις λόγω αβεβαιότητας αντισυμβαλωμένου. Λόγω της κρίσης που έχει τώρα η αγορά, όπως γνωρίζετε, και αυτό το ανταλλακτήριο έχει δει πάρα πολλούς χρήστες να βγάζουν τα χρήματά τους από αυτό. Οπότε έχει χαμηλή ρευστότητα, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει και αυτά τα προβλήματα και έχει κάνει πάγωμα των αναλήψεων. Και δεν είναι μόνο το ανταλλακτήριο, το Voyager, όπως γνωρίζετε, έχει εκτεθεί πάρα πολύ στην 3R Capital με το ποσό των 661 εκατομμυρίων δολαρίων. Με αποτέλεσμα, η πλατφόρμα του Voyager έχει μειώσει τις αναλήψεις από 25.000 δολάρια σε 10.000 δολάρια. Και αν τα πράγματα πάνε χειρότερα, μπορώ να προβλέψω ότι θα κλείσει πλήρως τις αναλήψεις από την πλατφόρμα του. Οπότε, όσοι έχετε χρήματα στο Voyager μέσα, ίσως θέλετε να τα βγάλετε τώρα, λέω. Και συνεχίζουμε και σε ένα hacking με το Harmony Cross Chain Horizon Bridge. Λοιπόν, το Horizon Bridge είναι μια γέφυρα που ενώνει το Ethereum με την Binance Smart Chain και χακαρίστηκε για 100 εκατομμύρια δολάρια. Η ομάδα του Harmony που διαχειρίζεται τη γέφυρα δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για την κλοπή και συνεργάζεται ήδη με τις αρχές για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα και αναμένουμε περαιτέρω ενημέρωση. Και εμείς θα πάμε στο Solana που κάνει ένα καλό και ένα κακό κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχει φέρει ένα kit λογισμικού που βασίζεται σε Android για την ανάπτυξη εφαρμογών Web3 για κινητά. Και θα κυκλοφορήσει το δικό του smartphone με ονόματι Saga που θα κυκλοφορήσει το 2023. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ θετικό είναι, όπως καταλαβαίνετε, το kit λογισμικού, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα kit που θα βοηθήσει τους προγραμματιστές να αναπτύξουν περισσότερο λογισμικό πάνω στα κινητά, που είναι αυτό που χρησιμοποιούμε καθημερινά, και θα φέρει και πάρα πολλές εφαρμογές που θα αφορούν το Solana. Οπότε αυτό θα βοηθήσει στο να γίνει ευρέως γνωστό και εύκολο στη χρήση, και όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα έχει και άνοδο στην τιμή του. Αυτό που βλέπω εγώ ως αρνητικό και θα εξηγήσω γιατί είναι ότι πάει να κατασκευάσει ένα δικό του κινητό. Για ποιο λόγο είναι αυτό αρνητικό? Διότι το Solana, όπως γνωρίζετε, έχει ένα blockchain το οποίο ακόμα δεν δουλεύει. Ένα αφού να του κάνω, θα γκρεμιστεί και θα κλείσει πάλι για 4 ώρες με 2 συναλλαγές παραπάνω. Οπότε, έχοντας ένα blockchain το οποίο δεν δουλεύει ακόμα, έχοντας ένα προϊόν το οποίο δεν έχει παραδώσει το 100%, για ποιο λόγο πάει να κατασκευάσει κινητό και να μπει σε μια αγορά η οποία έχει ήδη τεράστιους παίχτες για να κατασκευάσει ένα κινητό και όχι ένα κινητό χαμηλών αποδόσεων? Θέλει να κατασκευάσει ένα κινητό που θα έχει Snapdragon 8 συν πρώτης γενιάς, οθόνη 6,67 inches, 12 GB RAM, μισό τέρα χώρο. Για να κατασκευάσει αυτό το τέρας πρέπει να επενδύσεις πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ προσωπικό και πρέπει να ξοδέψεις και πάλι πάρα πολλά χρήματα για διαφημίσεις, για τα υλικά, ένα σώρο πράγματα. Που όλα αυτά θα μπορούσαν να επενδυθούν στο blockchain τους και να το κάνουν επιτέλους να δουλεύει και μετά να πάνε να φτιάξουν και το κινητό. Δεν μπορείς να έχεις ένα blockchain που να μην δουλεύει και να πας να επενδύεις σε κάτι το οποίο ήδη υπάρχουν άλλοι που το προσφέρουν. Αυτό είναι το λάθος που βλέπω εδώ κατά τη δικιά μου άποψη. Θα ήταν καλύτερο για μένα να φτιάχνει πρώτα το blockchain του και να το υλοποιούσε στο 100% όπως έχει υποσχεθεί και μετά να πάει να μπλέκει και με άλλα πράγματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε σε ένα πάρα πολύ θετικό νέο για τους ποδοσφαιρόφιλους. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φτιάχνει NFT σε συνεργασία με την Binance. Όπως είπε και ένας από τους viewer μου, η Binance είναι έτη φωτός μπροστά από τους υπόλοιπους και εδώ έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει υπογράψει πολυετή συμφωνία marketing με την Binance και ως μέρος αυτής της συμφωνίας κάθε χρόνο θα βγαίνουν Ρονάλντο NFT. Δεν γνωρίζουμε για πόσα χρόνια είναι αυτή η συνεργασία, αλλά για όσα χρόνια είναι κάθε χρόνο θα βλέπουμε διαφορετικά NFT του Ρονάλντο, τα οποία φυσικά θα κυκλοφορούν στο Binance NFT και θα έχω link στην περιγραφή για να μπορέσετε να δείτε τι ανακοίνωσε ο παίχτης. Δεν το βάζω να παίξει τώρα γιατί δεν ξέρω αν έχω προβλήματα με το YouTube. Και μέσα συνεχίσουμε σε άλλο ένα μεγάλο κολοσσό, το eBay. Το eBay αγοράζει το Known Origin, το οποίο είναι ένα marketplace για NFT, το οποίο είχε καταφέρει να δημιουργήσει πλούτο 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τότε που κυκλοφόρησε το 2018. Και αυτή είναι μια ξεκάθαρη κίνηση του eBay, ότι μπαίνει στα NFT με τη δικιά του αγορά που θα έχει πάνω και τα δικά του NFT που θα τα δούμε στο μέλλον, θεωρώ εγώ. Και πάμε να δούμε και λίγο την αγορά, η οποία είναι πράσινη. Το Bitcoin απλώς ανέβηκε πάλι στις 21.000 δολάρια από εχθές που είχε πέσει. Ξεκινάει πάλι να κάνει side wave που λέμε λίγο πάνω, λίγο κάτω και ανησυχώ ότι άμα πάλι το κάνει αυτό για πάρα πολύ καιρό, ενδέχεται να δούμε και κάποια πτώση με την πρώτη αρνητική είδηση. Και εμείς αναμένουμε τα νέα και τις εξελίξεις για να δούμε για το πού μπορεί να κοιμαθεί η κρυπτοαγορά. Και αυτά είναι τα κορυφαία κρυπτονέα. Σήμερα 24/6/2022. Να σας ενημερώσω ότι το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.